Καλησπέρα φίλοι του Pass City, βρισκόμαστε στο χρυσό του αιώλου στον Ταύρο για να παρακολουθήσουμε το μάτς μεταξύ των Red Dicolo 3 και των Pioneers. Τελευταίες προετοιμασίες πριν από το Τζάμπλο, οι Τζάμπολοι διαιτητές δίνουν τις πιθανές συστάσεις. Υπάρχει μια μικρή σύγχυση με τις εμφανίσεις. Καλησπέρα φίλοι του Pass City, βρισκόμαστε στο χρυσό του αιώλου στο Ταύρο να παρακολουθήσουμε το μάτς μεταξύ των Red Dicolo 3 και των Pioneers. Πρώτη κατοχή είναι για τους Pioneers με τον Ουμάρ. Στην στη γωνία, πάσα. Προσπάθεια για κίνηση στο κέντρο και το κέντρο στο καλάτι της Ραντάς είναι γεγονός. Οι Pioneers ανοίγουν το σκορ. 2-0. Δίκολο τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας, μακρύς. Το σκέφτεται, δίνει στη γωνία στον Λούτσο. Λούτσο σε θέλει για 2, είναι άστοχος. Έχουμε τζαμπολ. Καλογή παραμένει τους Δίκολο, μακρύς επιλέξει για 2, είναι άστοχος. Επιθετικό λοιπόν όμως του Λούτσου, πολύ ωραία φάση στο post, άστοχο τελείωμα όμως. Και η κατοχή τελειώνει τα ποτέ τους Δίκολο με τους Pioneers να ανεβάσουν τον Ουμάρ. Προσπάθεια επίθεση από την baseline με τον Φρεντράκη, ο οποίος κρίνεται κάνει πάσα στη γωνία. Ωραία και φορά της μπάλας, Πετράκης στους τελειωτήρες, πέντε το διάδρομο, σηκώνει για 2, είναι κακό το τελείωμα, Λούτσου να σας περιβάλλει. Μακρύς ξανά, περνάει μια ωραία φάση στο γραφιστό, αλλά αδυνατήνωση για αυτής την κατοχή της μπάλας ο Γιαννούλης. 2-0 το σκορ. Αυτό συμπλώσαμε 1,5 λεπτό αγώνα. Πάσα στο πουθενά, κατοχή την Ελλάδα στο χώρο αγάπης. Pioneers, η Ρεντή Κολόχοντα στην κυρία να εξαφανίσει και να περάσει μπροστά. Μακρύ βάζει στον Γιαννούλη, πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται και θα εξοχήσει. 2-2. Μάρ, παίρνει το σκουπεντάκι, κλείνει από τον Γιαννούλη με φάουλ όμως. Παραφορά από την πλάκια γραμμή. Επίθεση από το post τώρα, Μάνινα, στη τελή είναι άστοχος. Αμυντικό rebound τώρα από τον Ανδρικόπουλο, αφήνει για τον μακρύ, μακρύς πάσα, λόγω του γηπέδου, πολύ ωραία στον Γιαννούλη και όσο αφήνει στην πάρα στην περιπτώνα, όμως αν θέλετε τι θα γίνει το 3-4-2. Ουμάρ, Μάνινας, Ουμάρ, από την baseline. Ξανά Μάρινα στα 3-4 τάκ, τελεί για 3, χωρίζει τη σκέψη και θα στοχίσει. Μακρύ στο rebound, στον άλλο είναι πολύ ένα πάσο Ανδρικόπουλο, παίρνει τα βήματα, σηκώνεται και θα στοχίσει. Τώρα μόλις σηκώνεις τον πάσο. Σηκώνει τελεί για 2, είναι ξανά άστοχος. Ο ίδιος στο θετικό rebound, το ανάμεσα σε 2 χάνει την μπάλα. Γιαννούλης αφήνει στο μακρύ. Ανδρικόπουλος. Γιαννούλης, airball, κάτω από το καλάθι, άστοχο η προσπάθεια του Ανδρικόπουλου μας στο rebound. Του μάξης να στείλει κατά της μπάλας.
4-6 ο σκορ, δικαίωμα για μια συνδρομητική βολή. Πέντε, μια φορά στο μικρότερο της διαφοράς της τιμής της. Μάχρης κατεβάζει. Γίνεται στη γωνία σου για την άστοχο. Μάινα στο rebound. Μάινα σκανά, φτάνει την πάση στο low post. Ωραία και πολύ ευκολία. Πες για την άστοχο. Αμυντικό rebound και προϋποθέσεις του διασμού. Πάσα όμως σε αντίπαλο. Μάκρης κλαίγεται στον Αντρικόπουλο. Ο Αντρικόπουλος κατοχή όμως του Παϊνές κατά τη έτρεξε σύμφωνα με τον πριν βρει η μπάλα στο Στεφάνι. Επίσης το τελικό διάδρομο, έχουμε φάουλ, δεν υπάρχει καλάθι. Για τους εντύκολους στη θέση του Γιάννουλη θα περάσει ο Κυρίτσης. Δύο φάουλες είναι στο σκουάντ βολή. Άστοχος στη δεύτερη, έχει την κόρη μάλλον τον Τετράκη, βγάζει στο Ρουμάρ. Μάλινας σε τέλει και της από την κορυφή, είναι άστοχος. Μακρύς το μακρινό του αμυντικό rebound. Στο πια 3 είναι κακό. Από τον Λούτσο, την Έργολ. Θεοφάνους. Και εκτελεί τελικά για 2 με ταμπλό, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound ξανά από μακρύ. Κλείνεται από 2. Η πάση η οποία κλέβεται και τώρα έχουμε το 2 συνδυασμού. Είναι 4 με 2. Πετράκης πάει μέχρι μέσα, έχει κάνει βήματα. Τελειώνει αυτή η επίθεση για τους Pioneers. Μακρύσα θα ανεβάσει. Κόπουλος, ωραία πάση στον Λούτσο. Λούτσο στο φάθος στο πόστι από τον Γυρίτσι, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound και προφορτές επιθυμίας με 3. Η μπάλα παραμένει για τους Pioneers, καθώς την τελευταία επαφή ήταν με παίκτο, με δίκολο. Μάρκ. Μάνινας. Ρολάρι, κόβεται όμως από τον Κυρίτσι. Μακρύς χάνει λίγο της μπάλας, κλείνεται μέσα σε 2, περνάει όμως το κέντρο εντός χρόνου. Λούτσος στον Ανδρικόπουλο. Κυρίτσις. Λούτσος, τέλει για 2, άστοχος. Ανδρικό ρίπαλο, Βροτσάκη. Για 2 τώρα σε ένα γρήγορο παιχνίδι, ο Λούτσο δεν βάζει στο ρεμπάουντ. Σου
κουτιά 2 είναι ακόμη άστοχο. Μάνιας rebound. Μάρ, Πετράκη στο low post, κοιτάω στον Μάρ. Μάνινα σε μαρκάρι στην κορυφή, σουτ για 3. Και αυτό άστοχο. Αμυντικό rebound ξανά από τον Μακρύ. Θα βάλει μια κακή φάση από τον Κυρίτσι. Και έχουμε ακόμα ένα λάθος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά λεπτές από τον Σεντίκολο. Ρεντίκολο. Σου διατρίσω από τον Θεοφάνους, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound, Ανδρικόπουλος. Πάει με τη μέση, θα χάσει την καθορή της μπάλας. Καλή άμυνα από τους Pioneers, αναγκάσαμε σε ένα εύκολο λάθος τους Ρεντίκολο. Και το 6-10 παραμένει, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μάλλη να ζουλάρει πάρα πολύ ωραία, αλλά στο θέτει και να φύγει η μπάλα στο καλάθι. Παιχνίδι δύο κατοχών μέχρι τη λήξη του 10 λεπτού, σου για 3 τώρα είναι άστοχο. Πάμε λίγο rebound. Μάρ. Μάνας. Στον Πετράκη εκείνος θα εκτελέσει και θα ψηφίσει. Ανδρικόπουλος. Υπάρχει φάουλ από τον Μαρ. Στην προσπάθειά του να καλύψει τον Βασιλόφσκι της Αθήνας. Ανδρικόπουλος, 10 για τέλος περίοδου. Δεν μπαίνει βοήθεια, Λούτσος στο φυγόνια για 3-4, είναι airball. 1,4 έθνη στις πρώτες περίοδου, κατευθύνει για τις Pioneers. Πετράκης αφήνει στον Γρηγορόπουλο. Κακή πάσα. Γρηγορόπουλος ή τελεία 2 με ταμπλό είναι άσπρος, επειδή κάτι τυπλό. Κλέψιμο από τους Pioneers τώρα. Μάνινας θα ολοκληρώσει. Λούτσος πετάγεται σαν στα πόδια να κλέψει την μπάλα στην άλλη μέρα του γηπέδου. Γιαννούλης πετάει την μπάλα μια μπομπίτα, αλλά Γιώργος την βρίσκει με τα μπλόκ και θα βρει στόχο. Κατοχή είναι για τους Pioneers. Άλλη μια άστοχη προσπάθεια, παρνίζουν προϋποθέσεις του ενδιασμού, ο Ανδρικόπουλος δεν δίνει στο Γιάννου Λυκού την προοδοχή. Τώρα την πάσα πολύ ωραία και γίνεται μια άστοχη επίθεση από τους Ρεντίκολο. Ο Γρηγορόπουλος συνεχίζει για να κατεβάσει, ψύχνωμος, έμπειρος, Πετράκης στο low post, κλείνεται από 2, έχουμε
φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχουν τρία δευτερόλεπτα, λένε οι διαιτητές. Με τον Ανδρικόπουλο να μάχεται πάλι καλή στο ζωγραφιστό, να κερδίζει τους πάντες, να πετυχαίνει το καλάθι, να κερδίζει το φάουλ. Έστωγος και στη βολία μέσα στο τρίποντο. Θα κάνει το φάουλ στην προσπάθειά του να κλείσει το κενό στον Τέγο και έχουμε time out, επιστροφή πάλι σε λίγο. Ρίστρεψαμε από το time out, κατοχή της Ρεπίκολο, σουτ για τρεις είναι άστοχο, Μάνινας κατεβάζει στον ειδικό rebound, καφίζει τον Γρηγορόπουλο. Γρηγορόπουλος είναι πολύ στο πλάι, άσπρο το σουτ. Γρηγορόπουλος. Πολύ άσπρο το τρίγο, υπάρχουν βήματα όμως. Η πάσα κλέβεται για την παραμένη μας Πάιονίς. Παρεμβάλλεται στην πορεία της μπάλας και την βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή ξανά για 15 δευτερόλεπτα. Γρηγορόπουλος αφήνει στον Μάνινα, εκείνος ρολάρει, περνάει μια πάση στο πως. Έχουμε ξανά φάουλ από τον Λούτσο. Αναφορά από την baseline και τον Γρηγορόπουλο. Οι 5 θεωλέτων πασχίζουν οι Παγιονίες να βρουν τους διαδρόμους. Είναι ασφυντική άμυνα τον Ρεντίκολο. Τώρα βγαίνει ο Μαρκάρης στο σούτ όμως για 3. Είναι άστοχο. Γιαννούλης στο rebound. Ανδρικόπουλος πάει μέχρι το τελείωμα, είναι άστοχο. Λούτσος πρόλαβε να τρέξει στο γήπεδο, πριν το ρεντικό rebound, αλλά αστοχή. Ο Λούτσος από τα 15 λεπτά του αγώνα κυριαρχεί και στις δύο ρακέτες. Με το αντίπαλο 2 στον Μάνινα. Έχουν κατεβάσει όλοι τα rebound για τις ομάδες σας. Μάνινα φυλακτήρια για 3. Μετά απλό είναι κακό το σουτ, είναι άστοχο. Κατοχή είναι για τους Ρεντίκολο, Γιαννούλης. Ανδρικόπουλος, Στέγος, ο Μαρκάης, ως τη γωνία για 3. Είναι άστοχο, σε πληθυντικό rebound. Για δύο ενώ και ξεκινάμε να τον Παγιονίδη κοιμόμενη.
Γρηγορόπουλος Σταρδανός με την εμπειρία του για ακόμα μια φορά στην κρίση των Πανιονίρ. Και το Γιαννούλη πάει μέχρι να τη σηκώνεται. Παίρνει το έλλειο στον rebound, σηκώνεται, θα πάρει το φάουλ. Και είπαμε να γίνει ο Λούτσος να διέχει στο χρόνο του χώρου να πάρει μερικές ανάστασεις, θα τα πιστέψει ο Κυρίτσης. Έστω όσο ότι πολύ ο Γρηγορόπουλος θα κάνει το 11-19. Μία στις δύο αμυντικό rebound του Ανδρικόπουλου, τρέχει, περνάει πάσα στη γωνία, σουτ για τρεις. Είναι άστοχο με τον Μάνινα να κυριαρχεί κάτω από τα... Από τις ρακέτες, έδευαν στο rebound. Φτάνει τώρα την πάση στην αριμιά του κηπέδου. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία, ελεύθερο συμπέχτη, αλλά θα χάσει μόνο στην μπάλα κάτω τη ρακέτα. Κυρίτσι στην επαναφορά από την baseline. Ενώ επιστρέφει ο Μάρ. Ανδρικόπουλος φωνάει στο σύστημα στους συμπέχτες του. Βλέπουμε μια άμυνα ζώνης, αν δεν κάνω λάθος, από τους Pioneers. Το ταβλό είναι άστοχη, κατοχυρός παραμένει για τους όχι. Βλέπω ότι θα θέλει η Ρεντίκολο. Σουτιά 2, είναι άστοχο, Μάνινας. Με τη δύναμη του κάνει πολύ καλό blockout. Διάφυγε την μπάλα στον Γρηγορόπουλο. Μέχρι μέσα και είναι εύστοχος. Ανδρικόπουλος κατεβάζει ξανά. Σουτ για 2, είναι άστοχο, λίγο στο rebound. Επίθεση από το low post είναι άστοχη. Γιαννούλης κατεβάζει, δοκιμάζει ο ίδιος από το σουτ και είναι έφος, μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τα ευστοχής με ένα πεταχάρι, αλλά λίγο ποντίζει. Γρηγορόπουλος. Είναι άστοχο από τον Ασημακόπουλο και το έχει για τον Σοντίκολο. Ανδρικόπουλος ο Γαλλόνιος με τον Κολόπουλο. Λέγος. Μάρ. Πρώτη την πάσα από το δεύτερο πόδι. Σουτιά τρεις μέσα. Πάμε κάτω από το σύνολο το εύσοχο του Σκαμπιάς. Λίγο την νίκη του έφερε αλέκου. Σου πιάζει την κανόνη με άσχο. Ο Μάρ δίνει πάση στο πλάι πολύ ωραία στο ταμπλό, είναι άσοχο. Πετράκι στο rebound, την κατοχή παραμένει από τους Pioneers. Έχουμε time out, επιστροφή να τζεχνήσεις. Έπισε το time out, έχουμε κλέψει από τον 10 και πάει μόνος μέσα σε όλους. Σηκώνεται για καλάθι, είναι άσοχος, αλλά θα κερδίσει το foul. Δικαίωμα για δύο βολές. Είναι άστοχος.
1,5 λεπτό πριν από τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Γρήγορο που λούσε βάση για τους Παϊονίς. Είναι σκυπάς το δίπλα στον Λουμάρ. Στους διατρίες και είναι άστοχο. Αμυντικό rebound του Ανδρικόπουλου. Διαδίκτυο ισορροπία είναι άστοχο. Γρηγορόπουλο είναι η μπάλα. Ωραία, τρίτη δουλειά του περνάει το σκοτάδι. Αντίπαλο με γέμα για τρει. Εκτελεί με τα μέσα. Η ομορφότερη φάση του αγώνα μέχρι στιγμή. Αθετομική προσπάθεια. Και κλέβει κιόλα στην άμυνα. Κάνει στο Λουμάρ πολύ ωραία. Προσποιείται, πάσα στη γωνία. Σου διαδύο με τα πλέον έστωχο. Τελευταία επίθεση Ανδρικόπουλος. Πάσα στη γωνία. Τέγος τελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound. Πάσα στην άλλη μεριά. 2-1. Επίστροφη για το δεκάλεπτο στο Χριστοτερόνου. Ανδρικόπουλος, μακρύ, σου για τρεις, άστοχο. Της μπάλας Αμινάς Ζόλης από τον Σεγγίκολο. Μάνινας Πάσα Αλιόν και πάσα με το πόδι. Κατοχή παραμένει από τους Παϊονίς. Μαρ. Κάτσε στο πόστο Μάινα. Δεν έχει άλλα από να το νικήσει. Ανδρικόπουλος. Πάλο τον Γιαννούλη για να κόψει τον εκμυριασμό. Μαρ. Θεοφάνους. Μάνινας. Στο πόστο καταφέρει να την πάρει την Πάσκου. Βάζουμε βήματα. Πόπουλος Μιλανούλης και δεν είναι το στόχο από τον Πετράκη. Σουδιά δύο τώρα είναι άστοχο. Εδώ στο τέλο και δεν είναι έτοιμο να πετύχει σε ρεντίκολο. Μακρύ στην κουμπάλα. Πάσα στη γωνία. Ακή πάσα στην αγκαλιά μακρύ. Τέλος χρονοεπίθεσης 23-22 και έχουν την ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά με 2 και με 1. Αν εξοχίσουν Ουμάρ, Μάρινας, Τελεγιάτρης, Κάχος, Κούτσιν, Κορμπάου.
Τούτσος. Σου διατρίβεις, είναι μέσα. 23-25 μπροστά είναι Νικολό. Του Μάρκ, υπάρχουν τρεις βολές. Άστρο, πρώτη βολή ο Μάρκ. Άστρο, στη δεύτερη. Άστοχος στην πρώτη. Αγρυπόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται και θα πρέπει να καλάθει χωρίς κανένα από το σώμα. Και ο Φάλος που λέει γιατί είναι καλό, το σούτ είναι airball. Δεν είναι πάντα σκάλια, είναι λάθη πυλαθών. Κουμάρ. Εδώ σπάει μέχρι μέσα. Και υπάρχει φάουλ, θα μην αρθεί ο Φάνος. Και time out επίσης στο ξυλίγο. Επιστροφή από time out που αναφορά είναι μακρύ στην baseline. Τον υπάρχει ο Λανούλη, χάνει όμως, ο Μάρτα να παίρνει την μπάλα. Γενικά με τη μέσα, κάνει πάση σε αντίπαλο, κατοχή όμως είναι... Πάει να περάσει το πάση στο Μάνι, να εκείνος δυσκολεύεται να συμμετάει. Μέσα από ο Φάνος, 10 για τέλος επίθεσης, ο Μάρ. Μακρύς, ψάχνει τον Τέγο, αλλά κόβει ο Μάρ την βόλια της μπάλας. Και σύμφω αναφορά τέγος στην κορυφή αμαρκάρης στο στενή για τη σκάκη. Η διαφορά στους 8-32-24. 4,5 λάθη να τη λήξει της τρίτης περιόδου. Μια καλή διαφορά. Οπότε δεν έχεις για τρεις. Είναι άστοχος. Μακρύς. Μέχρι μέσα δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει καλάθι, λήξε το φάουλ, πάμε και τα παιδί, τα καλάθι διαφορά στους 10. Ο Μάρ κατεβάζει, πάει στη γωνία στο Θεοφάνους. Μάλινας, πάσα πέντε πιο τα πάση, για τρεις, είναι άστοχο. Πετράκη σηκώνεται, παίρνει το rebound, πάρει το καλάθι. Ο
σηκώνει και δίνει στο φάουλ και θα γίνει για δύο βολές. Και ο Πάνος παίρνει πρώτη βολή και είναι μέσα. Άστρος δεύτερη μάτια μας δεύτερη rebound. Σέγος μακρύς από την κορυφή. Περνάει, δεν υπάρχει στη γωνία, σουτ για τρεις, είναι έξω. Του πάσα για μήνους, δεν προλαβαίνει. Μάλλον την κορυφή κλείνεται σαν στην πάσα. Δεν δίνει στο φάουλ. Άστο και δεύτερη Λούτσος. Κυριαρχή δίνει στο μακρύ. Μακρύς. Συστάσεις στον πάγκο του Παϊονίσου, πήδε μας την διαδιάση όλη τα πλούτη εκτέλεση του πόντου, του εύστοχου του πόντου, τον Ρεντίκολο. Μακρύς.
σουτ για δύο, είναι άστοχο, Λούτσις με την rebound. Το ταμπλό είναι άστοχος. Όλος ο χρόνος για τρεις παενείς. Μάνας για τρεις είναι εκτός. Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο μεταξύ των Ρέντι Κολοκυρία και των Φαϊονίρς. Πετράκης τον Γρηγορόπουλο, επιτέλει για τρεις. Είναι άστοχος, μακρύς στο μετικό ριμπάουν. Λέγος. Ωραία κυριοφέρα της μπάλας, Λούτσος μέχρι μέσα. Ξεκινάει δυναμικά η Ρέντι Κολο. 3-4-42. Πάει μέχρι μέσα, κάνει πάσα σε αντίπαλο όμως. Μακρύς. Λίτσις. Κάνει την μπάλα. Ο Φαρμός για τρεις, είναι εκτός. Λούτσος έχω με ένα rebound. Λούτσος κάτω το καλάθι, θα ευκολύσει. Γρηγορόπουλος πάει με την μέση του για Κυρίτσις, τον μακρύ, Κυρίτσις, Λούτσος. Κυρίτσις ο πώς πολύ ωραία να μην σπάλας, αλλά έχουμε τρία ζωλικά. Έχουμε αλλαγή εκτός ο Πετράκης, μέσα ο Μάρινας. Θα δώσουν δύναμη στη ρακέτα οι Φαϊονίρς. 7,5 έτοιμο στο αγώνα, 33-44 το σκορ. Μια φορά στους 11. Γρηγορόπουλος, Φαϊονίρς, και ο Λούτσος. Μάρε Γρηγορόπουλος για 3, συνάστοχος, στέγος στο αμυντικό rebound. Αφήνει στο μακρύ. Πάσα στον Μάνινα, κινείται από δύο. Δοκιμάζει βρεθεί στο post, σηκώνεται, είναι άσχος, ο ίδιος παιδικό rebound μέχρι μέσα και είναι εύστοχος. Μακρύς στον Αντρικόπουλο, πάει μέχρι μέσα, θα πει την καλάτη. Και έχουμε time out, επίστοφη να τζεφνήσεις. Επίστοφη από το time out. Γρηγορόπουλος. Τώρα είναι εύστοχο.
Βάζει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στον Αντρικόπουλο. Έχει μια κορυφή στην κορυφή τη ρακέτα. Λούτσο βρίσκει ξανά τον Αντρικόπουλο. Κλείνει από τον Μάνινα. 8 για τέλο. Και ο Αντρικόπουλο στα για 3. Συνάστοχο. Σίγουρο προ το κορυφάν. Σε εκτελεί για 2, είναι άστοχος. Αντρικόπουλος με το rebound και κερδίζει το φάουλ. Σουτ για 3, είναι άστοχο Γρηγορόπουλος αμυντικό. Να κερδίσει το φάουλ από τον Λούτσο. Τεράμιση λάδι τέλος του αγώνα, μαθήσε και την μπάλα. 37-49 προηγούνται η Ρεντίκολο. Κυρίτσης, Λούτσος, Αντρικόπουλος, Λατρής, είναι άστοχος και στον πόνο. Μάρινας, μεγαλυτός. Στην baseline επαναφορά στον Γρηγορόπουλο. Και τους μόνο φάουλ από τον Κυρίτσι. Γρηγορόπουλος. Σούπα την κορυφή, αμαρκάρι στο γιατρή, είναι άστοχο. Τρέχω στο rebound. Ωραία, το κύριστο με 9.49. Διάφορα στους 13.5 λεπτά να δούμε αν μπορεί να εξελιχθεί τίποτα διαφορετικά για τους Παναιτωλικούς. Κυρίτσης κερδίζει το φάουλ από τον Γρηγορόπουλο. Τέργος και παραφορά. Μακρύς. Στέκεται η γραμμή για 2 το πόντ. Το ίδιο στο rebound. Γιαννούλης. Γρηγορόπουλος. Λίσο Θεοφάνους. Σαν δεν είναι.
στη χειρολή. Μακρύς μέχρι μέσα κερδίζει το φαουλ. Κυρίτσα τη γωνία για δύο, είναι άστοχος. Και ο Φάνος τον Γρηγορόπουλο. Μάνινας για τρεις, είναι άστοχος, σε ρυθμικό rebound. Μένουν 50,9 για την ακρίβεια, 47-53 το σκορ. Τρεντίκολο βρίσκονται στις βολές. Έσου πολύ πολύ. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχο. Κυρίως κατεβάζει Γιαννούλης, Αδρικόπουλος, Τέγος, Γιαννούλης χάνεται λίγο της μπάλας, Τέγος. Φάουλ από τον Μάνιμα, μισό λεπτό να μείνει τέλος του αγώνα. Για τρεις.
2,5 για τέλος του αγώνα. 47-54, νικητές θα είναι η Ντίκολο. Και 47-56. Μάλινας, μισό Θεοφάνους, πάει με τη μέσα και μια διετία εξοχή. Σαν 9-56 και έχουμε φάουλ ξανά. Στις βολές η Νίκολο. Πάνω στο τελείο για 3, στο ταμπλό 9, στο σκρίτσα με την κορυμπάου. 49-57, τέλος αγώνα. Αυτά φίλοι του Μάσης Σίτη, καλό βράδυ.